Τι θα κάνετε τώρα στην πρώτη ψηφοφορία, τι θα κάνετε αύριο, για να ξέρουμε κι εμείς, γιατί έχουμε βάλει κάτω τα νούμερα και ψάχνουμε. Αύριο, όπως έχω δηλώσει, θα ψηφίσω παρόν. Το ναι. Παρόν σημαίνει όχι στην πραγματικότητα, έτσι. Το παρόν, το δικό μου σημαίνει είμαι επιφυλακτικός για την ψηφοφορία την αυριανή σε σχέση ναι. με το πρόσωπο του κ. Δήμα. Όχι το πρόσωπο σαν πρόσωπο είναι αξιόλογο, αλλά ως μια κομματική, κλειστή κομματική ισότητα. Γιατί αναμένω και τα αποτελέσματα της 18ης Δεκεμβρίου, που είναι η Σύνοδος Κορυφής, για να δω το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης που η κυβέρνηση κάνει. Μα δεν κάνει, κάνει τώρα καμία διαπραγμάτευση, δεν έχουν παγώσει. Για το κλείσιμο της αξιολόγησης, για την. Μα δεν έχουν παγώσει όλα. Και όχι, έχετε τρώει αύριο μεθαύριο, δεν έχετε. Να σας πω και τι περιμένετε να γίνει δηλαδή στην Σύνοδο Κορυφής, τι να γίνει. Το πολύ ένα λεπτό. Να μας τρομοκρατήσουν, να αρχίσουν να λένε πάλι το Brexit και τέτοια. Αυτό θα γίνει. Τι ένα λεπτό. Δεν κλείνει η διαπραγμάτευση και η συμφωνία αύριο. Εσείς έτσι λέτε, ότι κλείνει. Περιμένω, και όλος ο ελληνικός λαός περιμένει τη συμφωνία για να κρίνει και να έχει κάτι δεδομένα στα χέρια του. Ναι. Υποτίθεται ότι... Δεν, τι ήθελε να μας δώσουν αύριο τη δόση. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δεν ξέρω. Εγώ μαθαίνω όπως και εσείς, υποθέτω, και δεν συγγνώμη, πιστεύω να σας φτάνουν. Συγγνώμη, κύριε οικονόμου. Δεν πιστεύω να σας φτάνουν αυτά τα στοιχεία, κάποια email, κάποια non-paper. Εγώ θέλω να δω επισήμως τι έχει. Ναι, σύμφωνοι, τι είναι αυτό που θα σας έκανε να γύρετε, να γύρετε προς το ναι ή προς το όχι. Δεν υπάρχει ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση θα γίνει αν η κυβέρνηση μείνει. Από τα τέλη Γενάρη. Αυτό είπα και αυτό εγώ. Είναι. Δεν είναι αν δεν έχουμε εκλογές. Αν δεν έχουμε εκλογές. Δεχτήκαν την αξιολόγηση. Έστειλε ένα απαντητικό email. Έστειλε ο. Μα αυτό είπα και εγώ στην οικονόμου. Ότι αυτή τη στιγμή. Αν μου επιτρέπετε. Η Τρόικα θα έρθει, κύριε οικονόμου, γύρω στις 10 Γενάρη. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του κ. Αν μου επιτρέπετε. Η δημόσια συζήτηση στα πάνελ στα οποία συμμετείχα και εγώ, αλλά και όχι μόνο στα πάνελ. Αλλά και στη Βουλή. Ήτανε ότι θα υπάρχει η συμφωνική, μιλάμε για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Κύριε Κονόμου, μέσα σε 7 μέρες αποκλείεται να έχουμε κάποιο. Αυτό, εδώ συμφωνούμε όλοι. Σε 7 μέρες δεν μπορεί να έχουμε. Άρα τι είναι αυτό. Για συμφωνία και για εκλογή Προέδρου. Κύριε Κονόμου, τι είναι αυτό που θα σας κάνει να γύρετε προς το ναι ή προς το όχι. Θα ολοκληρώσω τώρα λοιπόν. Όχι, να καταλάβουμε. Γιατί σε 7 μέρες αποκλείεται να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Είτε αρνητικό είτε θετικό. Μου επιτρέπετε. Ναι. Ο κύριος Σαμάρας λοιπόν επέλεξε να προτάξει την εκλογή, την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη συμφωνία. Αυτό δημιουργεί μια απορία τουλάχιστον. Από εκεί και μετά, εγώ ήμουν από αυτούς τους βουλευτές, μέσα σε αυτούς τους βουλευτές, 8, όπου πήραμε μια πρωτοβουλία, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνένεση σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου για την εκλογή του Προέδρου από την παρούσα Βουλή, πράγμα στο οποίο πιστεύω. Για τον ορισμό. Κύριε Κονόμου, με συγχωρείτε, δεν έχουμε χρόνο τώρα για αυτά. Θα τα πω από κοντά. Μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε στη δεύτερη ή στη τρίτη ψηφοφορία και από πού θα εξαρτηθεί. Αυτό θέλουμε, ένα στοιχείο για να καταλάβουμε, να το κουβεντιάσουμε. Γι' αυτό σα λέω, κύριε Κονόμου. Από πού θα εξαρτηθεί. Μόνο την υπογραφή μου σε αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε πριν από λίγο. Μα τη βάλατε, ναι, την πρωτοβουλία αυτή, αυτή τα βάγισε από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είχε συνέχεια. Τώρα τι θα κάνει. Αν δεν υπάρχει συνένεση. Τι ζητούσαν οι 8 βουλευτές, ζητούσαν να προταχθεί το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, να υπάρξουν εκλογές μέσα στο 2015, σε κάποιο χρόνο που δεν το προσδιορίσατε, και να υπάρξει, να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν μια λογική πρόταση. Γιατί λοιπόν διαφωνείτε στο Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν με δεδομένο το ότι δεν υπήρχε συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία σας, έχετε αποφασίσει από τι θα, τι θα κάνετε το ναι, για ναι ή όχι στη δεύτερη ή στην τρίτη ψηφοφορία. Εγώ κύριε Οικονομέα θα ξαναεπαναφέρω αυτή την πρωτοβουλία μαζί με άλλους βουλευτές. Περισσότερους αυτή τη φορά ή τους ίδιους. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν αφορά αυτή η συνεννητική διαδικασία, γιατί μιλάμε για συνέννηση εμείς, αν αφορά και περισσότερους βουλευτές. Στην πρώτη φάση πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν μόνο 8 οι βουλευτές που είχαν ενδιαφέρον. Βέβαια θα μου πείτε 8 βάλαν την υπογραφή, αλλά υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον των 8 βουλευτών. Πιθανολογώ ότι με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κύριε Οικονόμου, άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρας χθες. Και το κλίμα το οικονομικό που δημιουργείται, ότι κάτι συμβαίνει στο τραπεζικό και πάνε και φεύγουν τα λεφτά και όλα αυτά, αποτελούν για σας κριτήριο για το τι θα κάνετε στις επόμενες δύο ψηφοφορίες.
θα αποτελέσει κριτήριο εφόσον έχω ονόματα ποιοι παίρνουν τα λεφτά. Δεν θα έχετε ονόματα. Δεν θα έχω ονόματα. Τι ονόματα. Παίρνει ο Καμπουράκης τα λεφτά του και φεύγει. Δεν υπάρχει. Αφήστε τον Καμπουράκη τώρα. Αφήστε τον Καμπουράκη τώρα. Αν έχω μεγάλα πακέτα που φεύγουν και αν φεύγουν για λόγους συγκεκριμένους ή για λόγους αλλιώς. Κάτι μαθαίνω ότι θα υπάρξουν ονόματα. Για να δούμε. Από ποιον, από το Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας νομίζω θα έχει ίσως ο πρώτος την ευθύνη να μας πει και ποιοι βγάζουν ομαδικός και μαζικός τα χρήματά τους έξω. Ναι, εάν βγάζουν τα χρήματά τους έξω, αυτό για σας είναι κριτήριο να ψηφίσετε πρόεδρο ή να μην ψηφίσετε πρόεδρο. Είναι κριτήριο πρώτα απ' όλα να συλληφθούν αυτοί που τα βγάζουν έξω. Εντάξει ρε παιδί, αν είναι παράνομοι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτά. Αν είναι παράνομοι. Κάνω λίγο χιούμορ τώρα. Πώς είστε. Κάνω λίγο χιούμορ τώρα. Ναι, ναι. Σε μια ελεύθερη οικονομία. Λέει το κάπου τώρα. Κάνω λίγο χιούμορ τώρα κύριε Παπαδάκη. Στις μετοχές τι θα κάνει. Μην προτρέχετε. Τώρα έχει δίκιο ο Καρύδης. Λέει ας πούμε. Ο Capital πήρε χθες τα λεφτά του από το Eurobank και έφυγε. Και το κάτω συλλάβετε. Εντάξει, σε μια ελεύθερη οικονομία. Τα ίδια λέμε. Αλλά όμως. Πάντως εκτός από τα μεγάλα πακέτα, εάν φεύγουν, αν υπάρχει θέμα, θα υπάρχει και από τους μικρούς καταθέτες, όχι μόνο από τους μεγάλους. Εκεί είναι, εκεί αυτό. Να κάτσουμε να το δούμε σοβαρά. Λοιπόν, πάντως νομίζω δεν χρειάζεται να παραβιάζουμε αυτό που είπαμε, να μην συζητάμε για αυτά τα θέματα. Αυτό εκεί, κάνετε όμως. Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα φρένο στο τι θα πει ο κ. Οικονόμου. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση η οποία.